έχει μπει σε προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και δεν είχε μπει ποτέ. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και ότι τώρα μετά από τόσα χρόνια έρχεται να μπει σαν έργο, όχι μόνο δεν είναι για να έχουμε παλαμάκια και για έπαινος, αλλά ότι είναι μια ανάγκη που πρέπει να γίνει χτες, πριν, από το 2007. Από το 2007 πρέπει να το έχετε δει, ήταν βασικό ζήτημα που έπρεπε να προταθεί. Λοιπόν, για τη διαχείριση, ουσιαστικά από την κουβέντα και από την εισήγηση βγαίνει ότι θα δοθεί σε ιδιώτη για κάποιες μέρες και θα το διαχειρίζεται και θα το προχωράει. Αυτό βγαίνει δηλαδή. Εμείς διαφωνούμε σε αυτό και νομίζουμε ότι πρέπει να απεξαρτηθεί η διαχείριση από την εισήγηση και από τη μελέτη. Το τι θα γίνει θα αποφασίσει μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν εντάσσεται. Ναι. Λοιπόν, θα να δοθεί σε θεατρικά σωματεία και προτεραιότητα και μοντογράφους, αλλά και σε σωματεία της πόλης, σε οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να προβάλλουν το έργο τους. Με ένα μικρό κόστος, άμα θέλετε να το πούμε έτσι. Δεν λοιπόν, πώς δεν εντάσσεται, γιατί πάλι το θα γίνει δημοτικός μοντογράφος, θα λειτουργεί με εισιτήριο. Λοιπόν, τι να κάνουμε, άμα είναι να το φτιάξουμε με λεφτά του ελληνικού λαού για να το οικονομήσει ένας ιδιώτης και να μην έχουμε και λόγο, δεν μπορούμε μετά να κάνουμε κάτι ή να έχουμε θέση, να βάλουμε ένα σωματείο ή να βάλουμε οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, θεωρούμε ότι πάμε στραβά από την αρχή. Και τέλος, από αυτά που λέει ο Δήμαρχος, πρέπει να πούμε ότι πάει σε κάτι που κατάγγελνε παλιότερα. Ότι μάλλον το έργο είναι μιλημένο με βάση αυτά που έλεγε. Ότι έχουμε συνεννοηθεί με το Υπουργείο, θα μας το κάνει κτλ. Αυτό είναι. Όχι ότι έγινε κακό της πόλης. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα έτσι προχωράνε ορισμένα έργα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είμαστε συνεννόηση και θα το πάρουμε τη χρηματοδότηση. Αυτό λέει. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα έχει κάτι.